Πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω, Κωνσταντίνα Σπυροπούλου. Τη ματιάξαν την κοπέλα. Γιατί λέγανε ότι τάξη, το πρόγραμμα το κάτι ξαναπίζεται στο Sky πήγαινε συμπαθητικά. Έκανε και 12, έκανε και 11, ξανανέβαινε πάλι στο 12,5. Πήγαινε συμπαθητικά. Ως που κάνει τη μεγάλη βουτιά και φτάνει στο 7,1%. Πόσο μιλάμε για τη Σπυροπούλου τώρα. Κάτσε τώρα να δεις λίγο. Τώρα εδώ δεν είναι ακριβώς η εκπομπή τη Σπυροπούλου. Έτσι. Η Σπυροπούλου είναι βοηθητική εκεί. Από το να έβγαινε κάποιος και να μίλαγε, που να μην φαίνεται όπως ήταν στο Κάτι Ψήνεται, που υπήρχε ένας εκφωνητής, εδώ υπάρχει και η παρουσιάστρια. Ναι. Δεν θεωρείτε ότι είναι εκπομπή 100% δικιά της. Ναι. Είναι δηλαδή για να, φορτωθεί, για να φορτωθεί την αποτυχία. Αλλά... θα τη φορτωθεί. Δυστυχώς, το παίρνει πάνω της. Τι νούμερο εδώ? 7,1. Συνεχίζουν τα κλάματα για το Sky, δηλαδή. Και τώρα θα συνεχίσουν και λίγο παρακάτω τα κλάματα για το Sky. Ναι. Πάμε στο reality του Τούρκου παραγωγού. Ναι. Πάμε στο Top Chef. Ναι. Ήταν τα χειρότερα νούμερα που έχει κάνει ποτέ. 2,3%. Πόσο? 2,3. Το Top Chef, το reality μαγειρικής του Τούρκου παραγωγού στον Sky. Τέτοια νούμερα ο Sky δεν τα έχει δει ποτέ του. Μα ποτέ του. Να πούμε ότι ήταν και πιο κάτω από την σειρά της ΕΡΤ στα ξένα χέρια. Ήταν πιο κάτω. Ήταν τελευταίο. 2,3. Το χαιρέτα μου τον Πλάτανο έκανε 4,6. Που σημαίνει εδώ ότι υπάρχει μια τεράστια καταστροφή για όλο το μέσο όρο του τηλεοπτικού καναλιού Sky. Βλέπουμε εδώ πέρα να υπάρχει σοβαρό ζήτημα για το αν θα συνεχιστεί η εκπομπή, να πούμε ότι υπάρχει ένας εγκυβιασμός ναι, εισαγωγικών, να το πω, το από τον Τούρκο παραγωγό που λέει ότι άμα σκόψει στο Top Chef, σηκώνομαι και φεύγω και παίρνω το Survivor. Εδώ όμως το θέμα είναι ότι έχει δαπανίσει πολλά λεφτά ο Τούρκος παραγωγός. Έχει δώσει πολλά λεφτά. Για τους κριτές, για τους μαγείρους, έχει σκάσει πακέτο. Όχι μόνο δεν βγαίνουν τα λεφτά, αλλά έχει έρθει η απόλυτη καταστροφή. Και καταστρέφεται η φυσιογνωμία του Sky αυτή τη στιγμή. Έτσι ακριβώς. Ως ένα κανάλι, το οποίο, εικόνα, το οποίο ήταν ένα κανάλι με μια σταθερή τηλεθέαση, που έχει νούμερα 2,3%. 2,3. Ούτε στο ζάπινγκ δεν το είδα. Ναι, ούτε στο ζάπινγκ. Έτσι δηλαδή, όπως το λέω. Να είχε διαφημίσει τα άλλα κανάλια να το γυρίσουν, ούτε εκεί δεν κάτσανε. Άμα ήταν δημοσκόπηση, θα λέγαμε στα όρια του στατιστικού λάθους. Δηλαδή με το μηδέν. Ναι. Μάλιστα. Δεν το πάμε